Πού είναι φωτιά, ρε ψεύτη? Αυτή ψάχνω να βρω, για να ανάψω το τσιγάρο μου. Όποιος μικρός το μάθαινε, μεγάλος δεν τα αφήνει. Και ο Πίπης Παρλαπίπας, από μικρός έμαθε να λέει ψέματα σε κάθε εκδήλωση της ζωής του. Αυτή ήταν και η αιτία που έμεινε πετσί και κόκαλο, γιατί οι γονείς του με τα τόσα ψέματα που έλεγε δεν πίστευαν ποτέ ότι πεινούσε. Γεια σου, Πίπη. Παπά, παπά, τρέξε, η μαμά είναι στο κρεβάτι με τον υδραυλικό. Ρε, Πίπη, γιατί πως πάλι ψέματα? Για να δω πως τρομάζουν οι κερατάδες. Στο σχολείο οι δάσκαλοί του έλεγαν ότι ο Πίπης δεν θα κατάφερε να δημιουργήσει τίποτα στη ζωή του. Γιατί είπες ψέματα, Πίπη, ότι δεν διάβασες επειδή ήσουν άρρωστος? Είπα ψέματα ότι μοιάζω, αλλά ότι δεν διάβασες ήταν αλήθεια, έτσι? Τα χρόνια όμως πέρασαν και ο Πίπης Παρλαπίπας, αυτός ο ψηλός, λιγνός και ψεύτερος, παντρεύτηκε, δημιούργησε περιουσία και συνέχισε ακόμα και στα βαθιά του γεράματα να συναγωνίζεται στις ψευτιές το Μινχάουζεν. Βιργίνο! Θα πεθάνω! Θα πεθάνω και δεν... Και το έκανα μου τι θα κάνετε. Τι φαγούρα είναι αυτή. Γιατί δεν παίρνεις το σιρόπι που σου έδωσε ο γιατρός? Δεν το θέλω! Μου φέρνει αέρια και δεν μπορώ να τα συγκρατήσω. Σε ξέρω και χωρίς το σιρόπι. Τι θέλω να κάνω, Βιργινία μου, να σκάσω? Να μην φροντίζω την υγεία μου. Πρόκανα! Σαβόας! Βήχω! Σα χτυκιάρι! Αερίζομαι! Σαν εξάτμιση μοτοσακό. Ε, τότε θα ζήσω 200 χρόνια. Γιατί θα ζήσεις 200 χρόνια? Είναι νόμος. Τρως, βύχεις, κλάνεις, δεν έχεις φόβο να πεθάνεις. Πολύ θα λυπηθώ για το θάνατό του. Εξαρτάται, Πόπη μου. Εξαρτάται από τι? Από το τι θα σου έχει αφήσει τη διαθήκη του. Επιτέλους τον θυμήθηκε ο Θεός. Ε, κάποιος θα τον κάρφωσε ότι καβάλισε τα 80. Α, μην βιάζεσαι να χαρείς. Αυτός είπε πως θα ζήσει 200 χρόνια. Γνωστός τερατολόγος. Μια ζωή την πέρασε πουλώντας παραμύθι. Ναι, αλλά πέρασε ζωή παραμυθένια. Καλημέρα, Θεία Αγνή. Καλημέρα. Τι κάνετε, Θεία Αγνή? Και ήρθαν οι άλλοι. Κλαίγε, μωρή, δυνατά. Πάστε μου πως είναι ψέματα, πως δεν είναι αλήθεια. Μα μην κάνεις έτσι, Χρυσή μου. Δεν ξέρουμε ακόμα αν επήλθε το μοιραίον. Δηλαδή ζει ακόμα? Μας είχε τάξει να μας γράψει όλα τα οικόπεδα που έχει απέναντι από την Καστέλα. Α, Χρυσή μου, απέναντι από την Καστέλα είναι η θάλασσα. Α, που κακοψόφωνα και ο παλιοψεφταρά. Σταμάτα να γελάς και σήκω να αντιμετωπίσεις όλους αυτούς που ήρθαν εδώ απόψε. Το πίστευσαν σαν καγκόρο. Μη γελάς, με κνευρίζεις. Ρε, γιατί τους ειδοποίησες ότι πεθαίνεις? Γιατί μόνο έτσι θα ερχόντουσαν να με δουν. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί θέλουν να μάθουν άμα πεθάνω τι θα βουτήξουν από την κληρονομιά. Αλλά δεν ξέρουν όμως ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο δύο πράγματα δεν πεθαίνουνε. Εγώ και η Ελλάδα. Κι εγώ σου λέω ότι με τα ψέματα που λες, καμιά μέρα θα πεθάνεις τα αλήθεια και κανείς δεν θα πατήσει στην κηδεία σου. Βρε, χαζί, τόσο το καλύτερο. Όσο λιγότεροι θα έρθουν, τόσους λιγότερους καφέδες θα πληρώσεις. Βάλε μετά το παξιμαδάκι, βάλε το κονιάκ, άσε μετά την ψαρόσουπα. Α, παιδί μου, δεν σε φέρει να πεθάνεις σήμερα. Ας
άμα διάλο. Τι έγινε, τα τίναξε. Περάστε, περάστε και θερμάσετε. Εγκεφαλικό, εγκεφαλικό. Καλέ, πού να βρει αυτό στον εγκέφαλο. Πάντα πίστευα ότι ο κύριος έχει συγγενείς που τον λατρεύουν. Ω, μοντιέ, μοντιέ. Κοίταξε να δεις, άμα πεθάνω που δεν θα πεθάνω, στο θάνατό μου θέλω να είσαι εσύ και τα παιδιά μας. Ποια παιδιά μας, αφού δεν έχουμε παιδιά. Αχ, είδε, το ξέχασα. Σε σένα μίλαγα. Γιατί στους άλλους λέω ότι έχω 15 ή 20, δεν θυμάμαι. Αρχιψεύταρε. Εμπρός, ποιος είναι? Άμα είναι ο Χάρος, διώκτον τον κερατά. Θα διακόψω. Πέρασε, Ευγένιε. Υπομονετικέ μου και διακριτικέ μου γραμματεία. Έλα. Είναι πάντα τόσο καλός ο κύριος μαζί μου. Μη σκύβεις τόσο πολύ, Ευγένιε. Θα το συνηθίσεις και δεν κόβεται εύκολα, παιδάκι μου. Δεν μου λες. Άτα σου έδωσα! Πώς, 5% όσο προβλέπει ο νόμος. Τώρα θα του κάνω αύξηση. Θα πάρεις 200.000 δραχμές το μήνα παραπάνω. Ω, merci beaucoup. Σκατά θα πάρεις. Θα κατάλαβες, Ευγένιε, τι εννοεί. Φυσικά, 200 δραχμές. Έλα μου, Ευγένιε, τώρα δεν μου λες. Οι γιατροί κάναν το συμβούλιο, βγάλαν το πόρισμα. Ναι, ναι, όχι ακόμα. Ναι, μακάρι. Μακάρι να πούνε ότι πεθαίνω για να έχω ελπίδες να ζήσω. Εγώ τα έχω χαμένα. Δεν μπορώ να κάνω διάγνωση. Εσείς, και εσείς, τι λέτε, κύριοι συνάδελφοι, τι λέτε εσείς? Εγώ, κύριε συνάδελφε, δεν λέω τίποτα. Τον βλέπω υγιέστατο, παρόλο που έχτες το βράδυ, λέει ότι είχε πυρετό 45-8. Μα αυτός δεν είναι πυρετός. Αυτό είναι το ποσοστό που πήρε το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές. Είναι μυθομανής. Επιμένει ότι η καρδιά του είναι δεξιά και ότι έχει 8 δάχτυλα στο αριστερό του. Πάδι. Και πού είναι τα άλλα τρία? Δεν αμαρτυρεί γιατί να μην του τα κλέψουνε. Εγώ προτείνω να πάμε στο δωματιό του και να του πούμε ότι δεν μπορούμε να εκδώσουμε ιατρικών δελτίων. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ. Περιμένετε, μην προλάβω. Δεν μου λέτε, γιατί ήρθες προηγουμένως εδώ? Οι συγγενείς σας ανυπομονούν να μάθουν. Αν θα κατεζάρω, μόλις με δουν μπροστά τους, θα δεις τι θα πάθουνε. Πήγαινε τώρα. Αν δεν πήγαινε, γιατί έχω δουλειά. Μα καλά, γιατί τον έδιωξες τον άνθρωπο? Δεν το κατάλαβες. Έλα, πέσε δίπλα μου. Έλα, έχω ορμές. Να, βλέπεις? Ορμές έχεις, άλλο πράγμα δεν έχεις. Τι λες, κι απ' αυτό έχω. Το είχα χάσει και αυτό το ξαναβρήκα. Άντε βρε, κλείστε μαγαζιά σου και είναι περασμένη η ώρα. Και εσένα τι σε νοιάζει? Έχω τον πιτσιρίκο μέσα και σκουπίζει. Αναχαθείς βρε, τέτοιος ήσουν, αναχαθείς. Έλα εδώ μου έτσι, έλα. Μωρή Βιργίνο, έλα εδώ σου λένε. Έλα εδώ βρε, θα προφυλαχτώ. Δεν θα πιάσεις παιδί, έλα εδώ μωρή. Γιατί δεν τηρείς τις ειδικές υποχρεώσεις? Είσαι ανόητος, Πίπι. Πίπι, αφού το ξέρεις ότι δεν είμαι σε ηλικία να ικανοποιήσω μόνο σου. Έλα εδώ, να σας δείξω τα χέρια. Έλα τώρα, έλα τώρα μωρή. Και σε πιάσω, θα σε πηδήξω ισπανικά να μάθει ο πόνος σου τα γρομασία. Δεν τρέπεσαι. Δεν θέλεις να σε πηδήξω, τότε θα κακουρίσω. Είμαι με το... Ούτε να κακουρίσει δεν μπορεί κανείς εδώ. Να σβήσω τον τζάκι. Περάστε, περάστε. Χαιρετώ τα άνθη της επιστήμης. Όχι και αγάπη. Έστω τα φυτά. Ακούω τα ιατρικά αποτελέσματα. Ζωή πεθαίνεται. Βρισκόμαστε σε πλήρη σύγχυση. Δεν μπορούμε να εκδώσουμε ιατρικό δελτίο. Δελτίο. Και γιατί δεν εκδίδεται άλλα δελτία? Τι δελτία? Δελτία τύπου, δελτία καιρού, δελτία κοιμό. Αλήθεια, τσακούτης, άντε. Ορίστε, μίλησε το Λυκόπουλο. Αλήθεια, δεν σας ρώτησα, πώς περνάτε στα καπί? Εγώ ζωγραφίζω. Εγώ πλέκω.
Εγώ Πού είναι το αλέτα. Μόλις θα βγεις δεξιά η πρώτη πόρτα που είσαι, μη ρίξεις το χαρτί με στη λεκάνη γιατί βουλώνει. Διπλώσε το, βάλ' το στην τσέπη σου να τρώσεις χαρτοπετσέτα. Χαίρετε. Όχι, σε συγχέστηκα. Βέβαια δεν έχεις κάνει προπόνηση στις κλανιές. Γιατί εσύ έχεις κάνει. Να με πείτε να δεις είμαι κεσμένος. Όχι. Τα ασημικά και τους πίνακες τα έχω εξασφαλισμένα. Υπολογίζω όμως και σε μετρητά. Τα ασημικά τα έχει τάξει σε μένα για την πρίκα μου. Εσύ, Χρυσή μου, δεν παντρεύεσαι που να σου δώσουν πρίκα όλα τα μεταλλεία της Σιβηρίας. Πελαγία, με βρίζει. Τι λες, μωρή ξυλόκοτα. Ξυλόκοτα εγώ, μωρή κοντοστούπα. Εμένα είπες κοντοστούπα. Ναι, εσένα. Θα σου δαγκώσω το βυζί μέχρι εκεί φτάνω. Παρακαλώ, ησυχία. Αγαπητή μου. Σε μένα έπεσε ο κλήρος να σας ανακοινώσω ότι ο λατρευτός σας συγγενής Πίπης Παραλαπίπας πέθανε! Πατίναξε! 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 Τι πάθατε! Τι πάθατε! Φράξε, Βαγγέο! Ζει! Ζω! Και αποφάσισα ακόμα μια φορά να ζήσω για να βλέπω στα πρόσωπά σας τη χαρά. Είδες τη χαρά που έχουν. Ξέρω πόσο μ' αγαπάτε. Μόλις μάθατε ότι τα τεινάζω ήρθατε όλοι να με κλάψετε. Αλλά εγώ αποφάσισα να ζήσω άλλα 100 χρόνια να σας κλάψω όλους. Τέλειωνε, θα χυμίξουνε. Την υπόσχεση που σας έδωσα θα την τηρήσω. Θα σας αφήσω για κληρονομιά μια τεράστια περιουσία. Γεροντάρα, γεροντάρα. Υπερβολές, δεν είμαι ο Βαβακούλας. Λοιπόν, η τεράστια περιουσία που θα σας αφήσω είναι οι ψευκές, τα φούμαρα και το παραμύθι που έχω πουλήσει στη ζωή μου. Μια ζωή γεμάτη επεισόδια. Και αυτά τι να τα κάνουμε. Να τα κάνετε σύριαλ για την τηλεόραση. Εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε σύριαλ. Γιατί αυτοί που τα κάνουν ξέρουν, τα οικονομάνε όμως. Γι' αυτό όσοι από εσάς κάνουν τη ζωή μου σύριαλ θα γίνουν εκατομμυριούς. Αυτή είναι η πρώτη αλήθεια και το τελευταίο ψέμα που λέω στη ζωή μου, βρείτε τα. Είναι πολύ... Ωραία τα γράφεις, κερατούκλι, όπως ακριβώς τα διηγήθηκα, βρε. Βρε, από μίμηση είσαι δική μου, βρε. Εσύ μια μέρα, βρε, θα γίνεις μεγαλύτερο ψεύτης από μένα. Βαγάσα, βαγάσα. Μεγάλη μου τιμή να γίνω αντάξιος στο όνοματό σας, αγαπητέ θείε. Μπράβο, Τόνι μου. Έχεις ιδέες. Έχεις αρχές. Γι' αυτό διάλεξα σένα να μου γράψεις το πρώτο επεισόδιο, που είναι το ξεκίνημα της ένδοξης καριέρας μου. Και δεν μου λες. Τι θέλετε να σας πω, θείε. Αυτό που θα παίξει το ρόλο στην τηλεόραση, το δικό μου ρόλο, θα είναι κανένα γνωστιμούλης. Ήταν κανένα κρυόκολος, γιατί εγώ τα νιάτα μου πολύ λεβέντης. Και ιδιαίτερα όταν ήμουν στρατιώτης. Ήτανε να με ψήσει μέσα στην καραβάνα. Σηκωθείτε γρήγορα, ρε! Άντε, ρε! Εσύ! Τι έγινε, ρε! Αναξέχασα, αυτοί σκοτωθήκανε χτες. Θα κάνω μια τσιγαριά
Έλα. Από το μιζέστη έπιασε, θα καούμε σήμερα. Και δεν γίνεται και καμιά μάχη να δροσιστούμε, ρε παιδάκι. Αμάν, φωτιά, οχ, η πυροσβεστική. Φωτιά, φωτιά, γρήγορα τη μάνικα της πυροσβεστικής. Κοιμάτο μάπα. Ωραίο, ωραίο. Τώρα ξέρεις. Κατούρα τις φωτιές. Μπορείς. Ψεύτα, ρε. Πάτε μάνα και εκεί και ψεύκαρου και ψεύκα και ψεύκαρου. Τώρα θα βγεις εκεί. Να δεις τι μου έλεγες πρώτου με γνωρίζεις. Δεν βγήκε τώρα εκεί στη μεκτέλη. Να. Που κοιτάς καλέ, είσαι εσύ αυτή εδώ δεξιά. Εγώ στα νιάτα μου ήμουν πολύ πιο όμορφη από αυτήν. Τώρα τι της λέει, τι μάτω μάπας. Να. Ωραίο, ωραίο. Άραγε θα είναι Λεβέντης έτσι όπως το φαντάζομαι, όπως τον ονειρεύομαι. Υπομονή, άκουσα ότι σε λίγο τελειώνει ο πόλεμος και τότε θα επιστρέψει ο Πίπης σου. Εάν ζει, εάν δεν ζει όμως. Εάν δεν ζει, νομίζω ότι είναι δύσκολο να επιστρέψει. Εσύ τι λες, στο τελευταίο του γράμμα μου ορκιζόταν ότι έστω και πτώμα θα επιστρέψει. Έχει έναν τρόπο λατρεμένος μου να καταφέρνει τα ακατόρθωτα. Και ας πούμε ότι επιστρέφει. Πώς θα τον γνωρίσεις, Βιργινία μου. Εσείς οι δύο αγαπηθήκατε δια αλληλογραφίας. Και αυτό το προβλέψαμε, Αμαλία μου. Εγώ θα του δείξω την ελιά που έχω στη γάμπα και αυτός θα μου δείξει το τραύμα που έχει στο στήθος. Έχει τραυματιστεί. Βέβαια, αφού είναι ήρωας. Ρε φίλε, πες κάτω, μη σε χάσουμε, ρε. Δεν γίνεται, κατεπηγόντως πρέπει να τραυματιστώ. Ρε, τραυματίστε με, ρε. Εδώ, θα τελειώσει ο πόλεμος και δεν θα έχω ούτε μία γρατσουνιά. Αλήψου, Πίπη, θα σκοτωθεί. Ρε, εσύ τρελε, γιατί το γράψεις το στόχο στο στήθος σου. Ρε, εσύ αμήντα κινδυνεύω να πούμε να πάω στην πατρίδα και να μην με αναγνωρίσει η αγαπημένη μου. Αν μου την πηδήξει κανένας άλλος τραυματίας, θα αυτοκτονήσω. Τραυματίστε με, ρε! Έτσι, θα νικήσετε. Αρχιψεύτα, ρε, αφού δεν έλαβες μέρος ποτέ σου σε καμιά μάχη. Σε μάχη, όχι. Δεν έτυχε. Τη φαντάστηκα όμως. Έλαβα μέρος στην οπισθοχώρηση. Δεν μου λες, ρε Πίπη, τώρα που φτάνουμε στο χωριό του Κώστα, ποιος θα πάει να πει στη μάνα του ότι σκοτώθηκε ο γιος της. Μη σε νοιάζει, βρε, θα της το πω εγώ. Όχι, βρε, εσύ, εσύ τα λες στα πότα μα και θα πάθει καμιά καρδιακή προσβολή, γυναίκα. Όχι, ρε βλάκα, μαλακά θα της το πω, ξέρω, μαλακά. Του Καρούμπα. Ναι, γεια μου. Είσαι φίλος του Κώστα μου. Εσύ είσαι η μάνα του. Ναι, γεια μου. Πες μου τι κάνει. Είναι καλά. Εκεί που είναι τώρα είναι καλά. Πολύ καλά. Ποιος είναι, βρε γυναίκα. Ένας φίλος του παιδιού μας φέρνει νέα. Τι κάνει ο γιος μας, είναι καλά. Εκεί που είναι τώρα είναι καλά. Πολύ καλά. Πες μου τι κάνει. Πότε θα έρθει. Στάσου, ρε γυναίκα. Να τρατάραμε το παλικάρι πρώτα. Ναι, να με τρατάρετε γιατί εγώ είμαι έτοιμος. Και νέο παλικάρι ο γιος σας. Να τον βλέπατε πώς πολεμούσε. Σαν θεριό, Θεριό ανήμερο. Αφού να φανταστείτε μια μέρα εκεί που είμαστε στο χαράκομα, ο εχθρός μας έχει πλησιάσει. Μας ρίχνει πα, πα, πα. Του ρίχνουμε μπουμ, μπουμ, μπουμ. Μας ρίχνουν οβίδες. Πα, 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 πα. Ο γιος σας πολεμούσε σαν λιοντάρι. Ένδοξα, πα, 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 πα. Σε μια στιγμή μας ρίχνουν και τα κανόνια. Πα, 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 π
Κάτι έπρεπε να γίνει. Έχουμε λουφάξει όλοι. Σηκώνεται ο γιος σας. Μας βλέπει. Και τι του περνάει από το μυαλό. Τι. Ένα βλήμα τόσο. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Δεν θα επιστρέψει ο αγαπημένος μου. Μην ανησυχείς, Βιργινία μου, θα επιστρέψει. Μα πηγαίνω καθημερινό στο σταθμό. Σηκώνω το φόρεμά μου, δείχνω τη γάμπα μου με την ελιά και κανείς δεν με πλησιάζει. Είσαι σίγουρη ότι θα επιστρέψει με τρένο? Μα όλοι με το τρένο επιστρέφουν. Εκτός... Εκτός? Αν δεν βρίσκει βαγκόνι. Περπατάμε. Πιο καλύτερα να σου κατέβει χοληστερίνη. Στρατιά, καθίστε. Δεν υπάρχει και κανένα ταχυδρομείο εδώ κοντά να στείλω αυτό το μήνυμα. Στείλ το με τα περιστέρι. Όμορφο περιστέρι μου, πήγαινε αυτό το μήνυμα στην άγνωστη αγαπημένη μου να μάθει ότι ζω και ότι επιστρέφω. Κλεισθένους 23 πλατεία Κυψέλης και να προσέχεις τις αεροπειρατείες. Ξέρω, εδώ μου είπα τι θα είναι. Μάνα! Σ' ολόκληρο πόλεμο δεν έπαθα τίποτα. Ρε κόπανε με έσφαξες. Τραυματίστηκα. Σώθηκα. Έτσι θα βρω την καλή μου. Βυργίνω! Είδω το τραύμα μου. Εδώ η ελιά μου. Είσαι η Βιργινία. Είσαι ο Πίπης Παρλαπίπας. Εγώ αυτός. Κι εγώ αυτή. Τότε να ενώσουμε τα αυτά μας. Γύρισα μπροστά στον κόσμο. Πρέπει να συζητήσω από το πατήρ σου. Ω, ναι. Ω, ναι. Να. Να. Με pourquoi tu veux marier? Tu es si petite encore. Mais papa. Σου είπα, γιατί θέλεις να παντρευτείς? Είσαι πολύ μικρή ακόμα. Ακούτε-moi. Il faut que nous vivions tous les deux. Άλλωστε, ποιος θα σε πάρει από μένα? Ποιος? Πίπης Παρλαπίπας. Πατέρα. Ξανά πατέρα. Γονιπετής φιλότη χείρα σου.
Λαμβάνω την τιμή να ζητήσω την χείραν της φιλτάτης θυγατρός σας. Προτιμώ να λάβεις τη δική μου. Α, το δόντι μου! Αγαπημένε μου, σκοτώθηκες πολύ. Βιργινία, σ' αγαπώ. Θα έρθω πάλι να σε βρω. Θα σε κλέψω στις 8. Βιργινία, σ' αγαπώ. Βιργινία! Ο πατέρας σου έχει πολύ βαρύ χέρι. Απ' την Καλαμάτα είναι. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Όχι απάνω, βρε βλάκα, προς τα κάτω. Όχι έτσι, βρε, από εδώ να το σπρώξουμε κάτω. Κάτι να πιζω, όχι ίσω. Άντε, βλάκα, κάτω, σπρώχνε. Αμήντα, το αυτοκίνητό σου έχει ένα προτέρημα. Αλήθεια, ποιο, δεν το γνωρίζω. Όταν το σπρώχνεις δεν ακούγεται η μηχανή του. Α, ναι, τώρα το προσέχω κι εγώ. Α! Σουρτόπουλα! Μπορεί να πληροφορηθεί η εξουσία από πόθεν έρχεσαι και για πού ρομπολάτε μέσα ανοίξει. Ξέρετε, κύριε εξουσία, ξεκινάει μία κότα και δεν μπορεί να βγάλει το αυγό και μας ειδοποιήσει ο κόκορας να πάμε να τη βοηθήσουμε. Έχουμε μία επίκουσα εργασία. Σαν τι εργασία, ρε! Θα πάμε να κάνουμε μία απαγωγή. Δεν θα αργήσουμε. Α, μάλιστα. Του καλό και καλή επιτυχία. Α, πού είσαι εξουσία. Μπορείς να βάλεις ένα χεράκι στο σπρόξιμο γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να λαχανιάζουμε. Μη τα χαράς. Με τα λαχανιάσματος. Απ' του προφυλακτήρα να σπρώξεις. Δεν μου λες πόντιος είσαι. Διατάξτε. Αμαλία. Ορίστε, θείε. Κοιμήθηκε η θυγάτη μου η Βιργινία. Μάλιστα, θείε, μόλις την άφησε. Καλώς. Το λοιπόν θα κοιμάμαι εγώ στην κλίνη της, διότι υφίσταται κίνδυνος της απαγωγής. Απαγωγή? Τι ρομαντικό. Σιωπή! Σου απαγορεύω να έχεις τέτοιες ιδέες και να τις υποβάλεις στη θυγατέρα μου. Δεν το ξέρεις. Θα φτάσω μέχρι εγκλήματος για να προστατεύσω τη Βιργινία μου από αυτόν τον ιδιό, τον ηλίθιο. Το όνομά του τα λέει όλα. Πίπης παραλαπίπας. Κελ μπανάλ. Έλα λίγο ακόμα. Έλα λίγο ακόμα, πιο πολύ. Έλα σφίξου λίγο. Εντάξει, καλώς είσαι. Εντάξει. Ωρα μόνος μου σκούνταγα. Ωρα λιμοκοντώνε, εσύ γιατί δεν σκούνταγες, ρε. Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως αν είσαι πόντιος και μόλις μου είπες όχι απόρρισα, καταλαβες. Γι' αυτό, δεν είμαι πόντιος. Ευχαριστώ, σας εύχομαι παν πουθητών και καλή νίξ. Αρχιφιλίξ, καλή νίξ. Άντε πάμε γρήγορα, έχουμε αργήσει, τρέχα. Αμίτα, πιάσε εκείνη τη σκάλα και βάλτε στο παράθυρο. Έγινε αμέσως. Εκείνη το δωμάτιο της αγαπημένης μου. Αμίτα! Ανέβω στο άλλο παράθυρο να με βοηθήσεις. Αμέσως, να πάρω τη σκάλα. Ρίχνε τη σκάλα εδώ, ρε. Τη σκάλα, ρε, κοπανέ. Ποια σκάλα, έχουμε κι άλλη σκάλα. Αυτή που κρατάς, ρε. Α, ναι, μου διέφυγε. Στο διάλο, ηλίθιε και ηλίθιε. Κι άλλοι μου το έπανε. Γιατί άραγε. Γιατί μικρός έμενες πολύ μόνος. Κι όποιος μικρός το μάθαινε, μεγάλος δεν τα αφήνει. Ποιο δεν αφήνει. Yeah.
αγάπη μου. Πώς ροχαλίζεις έτσι. Ροκάνες έχεις στη μύτη. Τι έφαγες αγάπη μου και ροχαλίζεις τόσο. Πάψε. Να μας αφήσει ο πατέρας σου. Εσύ. Πιάσε τα πόδια ρε. Όχι τα δικά μου. Ηλίθιε. Τα πόδια φτηνείς. Σιγά σιγά. Πάνε, κοβάλα. Έλα, έλα. Τι έχει φάει σήμερα σκατά. Βιργινία, 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 ξύπνα, ξύπνα. Τι έγινε. Έχω τον πατέρα σου. Τον πατέρα μου, έχει ένα το λάθος, Πίπη. Εμένα έπρεπε να κλέψετε, ελάτε, ελάτε πίσω. Αμάν, το πατέρα της πήρες με. Να, θα ξυπνήσει πλάκα. Θα σε σκοτώσω, βρε. Θα σε σφάξω. Γιατί να ξυπνήσετε, ε? Για να σας αναγγείλω ότι κλέπτω την κόρη σας. Και γιατί δεν περίμενες να ξημερώσει. Και αν με έβλεπε ο Γαλατάς και σας το έλεγε, όλο βλακίες λες. Βρε τι ωραίος που ήμουνα, βρε. Γελάει με τις αηδίες του. Καλά, εσύ δεν τρέπεσαι να γράφεις τέτοια παραμύθια. Α, με συγχωρείς, τι αυτά μου είπα, αυτά έγραψα. Α, εγώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα και πολύ διασκεδαστικό. Μπράβο, βρε Ευγένιε, μπράβο σου. Και εγώ πιστεύω ότι θα αρέσει πολύ. Κι αυτό δεν είναι τίποτα. Πού να δείτε το παρακάτω. Το παρακάτω είναι το γαμήλιο ταξίδι μας, ναι, βρε Βιργίνο, ναι. Το έχω δώσει αυτό το επεισόδιο να το γράψει η ανιψιά μας η Πόπη. Πιστεύω ότι θα έχουμε την πρώτη ακροαματικότητα. Θα δει τι έχει να. Άντε πάμε και για ύπνο τώρα, άντε. Άντε γρήγορα να πάω να ταΐσω κι εγώ τις αρκούδες. Ποιες αρκούδες, αφού δεν έχουμε. Αν είχα. Κοιμήθηκε ο Μαλάκ. Να. Αυτές οι βαλίτσες δικές σας είναι. Ναι, βεβαίως. Οι υπόλοιπες έρχονται με τον καρβουνιάρι. Μην το πεις πουθενά. Α, δεν γίνεται. Πρέπει να συνεννοηθείτε με τον καπετάνιο. Πού είναι. Νάτος. Τι συμβαίνει εδώ, παρακαλώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε συνάδελφε. Συνάδελφε, είστε συνάδελφος. Μάλιστα. Πίπης Παρλαπίπας, αρχικαπετάνιος της Μουσαντένιας Λάης. Και πού είναι η έδρα της. Στα Μετέωρα. Τι είπατε. Τη βάλαμε από πάνω για να φαίνεται από κάτω η έδρα. Και σε τι μπορώ να σε εξυπηρετήσω, κύριε συνάδελφε. Να βολέψω τις βαλίτσες μου μέσα στο καράβι, διότι έχω τα εσώρουχα μέσα και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορώ με χωρίς όβρακο και τα καλαμπαλίκια απ' έξω. Σταμάτα, Πίπη. Από εδώ η γυναίκα μου, η αρχικαπετάνισσα. Θα κάνουμε το γαμήλι ταξίδι. Να ζήσετε. Αν δεν το βλέπω. Ας τα διάλο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να φορτωθούν οι βαλίτσες μας, διότι περιμένουμε άλλες 635. 600. Περίπου. Βιργινία, δεν θα χρειαστούμε κόκορα. Έλα ρε Βιργίνο, ο μικρός μου είναι ταρταβαντισμένος, γιατί μου έφυγες. Μωρή, την παντόφλα πήδαγα. Και σου είπα, να βγάλεις τις παντόφλες. Άστε αυτά τώρα, Πίπη, και ετοιμάσου γιατί αργήσαμε. Βιργινία, υπήρξες αχόρταγη, αλλά κι εγώ υπέροχος. Κουνούσε και το καράβι και με διευκόλυνε. Άσε τις υπερβολές, αυτή τη στιγμή είμαστε οι δυο μας, κύριε καπετάνιο. Αρχικαπετάνιος. Πίπη,
Κοίταξε, απόψε στη δεξίωση μην αρχίσεις τις τερατολογίες, γιατί έτσι και σε πάρουν είδηση θα μας πετάξουν στη θάλασσα. Μα γιατί, αγαπημένη μου, άσε με να δηλώνω ό,τι θέλω. Βρισκόμαστε μεταξύ αγνώστων. Και έχω βάλει ο κόπανος. Μπορείτε, Χαίρετε, ωραία μου κυρία. Πώς είστε, κύριε συνάδελφε? Κουνιόμαστε, αλλά το ευχαριστιόμαστε. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Χαίρομαι. Πάντα στη διάθεσή σας. Επίσης, όποτε με χρειαστείτε, να με φωνάξετε. Κάτι ξέρουμε από τρικυμίες και φουρτούνες. Θα το έχω υπόψη μου. Αχρίαστος να είμαι βέβαια, αλλά όπως ξέρετε οι φουρτούνες και τα ναυάγια για μας τους ναυτικούς είναι. Μα πού να φας τη γλώσσα σου. Ομάρ. Ομάρ. Όχι, Ομάρ. Μάγος, ταχυδακτυλουργός. Συνάδελφε, να δω. Έλα, από εδώ η μάγισσα που με μάγεψε και την παντρεύτηκα. Κυρία μου, μαγεμένος από τη γνωριμία σας. Έλα, αγάπη μου, δώσ' το χεράκι σου. Hello. Στην έφερα. Μαντήλι εσύ, πόδι εγώ. Είστε professional. Όχι, Ρωμιός. Λέω, είστε επαγγελματίας ταχυδακτυλουργός. Πες όχι, θα μας δίνουν. Όχι, δεν είμαι. Ευτυχώς. Τύφλα όμως να έχουν οι επαγγελματίες. Οι ειδικότητες μου οι εξαφανίσεις. Μπορώ δηλαδή να σας εξαφανίσω τη μύτη. Είμαι... Κυρίες δασμίδες, κύριοι, είμαι πολύ ευτυχής που ταξιδεύετε μαζί μας. Εγώ και το πλήρωμα σας υποσχόμεθα ένα ευχάριστο ταξίδι. Στην προσπάθειά μας να σας ψυχαγωγήσουμε, έχουμε κοντά μας το διάσημο ταχυδακτυλουργό Ομάρ. Ευχαριστώ για το θερμό σας χειροκρότημα, αλλά μου είναι αδύνατον να παρουσιάσω το πρόγραμμά μου. Και αυτό γιατί απόψε αισθάνομαι ένα μεγάλο τρακ, αντικρίζοντας ανάμεσά μας τον έναν, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο μάγο και ταχυδακτυλουργό Παρλαπίπ. Πάει, χαθήκαμε. Του παραχωρώ λοιπόν τη θέση μου, για να το θαυμάσω μαζί σας. Υποδεχτείτε τον. Αχ, όχι, μην πας. Μην ανησυχείς, θα τα καταφέρω. Παρό λίγο να μου ήρθει κόλπος εκείνη τη νύχτα. Έπρεπε να ξέρεις ότι έχω διατελέσει και μάγος. Μάγος όχι, τρελός σίγουρα. Βιργινία. Τι. Σκάσε και κολύμπα. Και βλέπε. Άμπρα. Κατάμπρα. Σάμπα, 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 σοκ. Μοκ, πασόκ, γμοκ. One, two, three, juice. Δεν είναι δυνατόν.
Εσένα δεν σε εξαφάνισα για λόγους συναδελφικούς. Και τώρα, σίκα, μίκα, χαλέ. Και καπετάνιος και μάγος. Αυτό το κάνει και η γάτα μου. Τράβηξα το καζανάκι. Ζηλιάρη, μην ξανααυτοκτονήσεις, γιατί οι αναστάσεις με κουράζουνε. Χαπ! Σήκω! Μπράβο! Βρε τι ωραίο που είμαι ο κερατάς! Καλά δεν τα γράφω, θεία Πίπη. Πολύ ωραία τα γράφεις, κόρη μου, αλλά γράψε και κάνα ψεματάκι. Όμω αλήθειες γράφεις μέσα. Απορώ πως δεν σε έχει κάψει μέχρι τώρα ο Θεός. Γέρασες και μυαλό δεν μου βάλες. Σου βάζω κάτι άλλο. Πού έχει και μυαλό. Σήκω το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο. Δεν τα ακούς. Δεν τα ακούω. Άμα χτύπαγε θα τα ακούγες. Πάντως εγώ διασκεδάζω φάνταστα. Είναι το κάτι άλλο που έλειπε από την ελληνική τηλεόραση. Όλα είναι ψέματα. Πάψε βλέ, Βιργινία, και εσύ. Άμα πια βρέσει υπόψη μου, το επεισόδιο αυτό έπρεπε να είχε και τρικυμία. Πού είναι η φουρτούνα, παιδάκι μου. Τώρα, θείε, μετά τις διαφημίσεις έχει και συνέχεια. Έχει συνέχεια και δεν μου το είπες. Το παραμύθι πάει σύννεφ. Άσε μας, ρε, Βιργινό. Κράτη μηχανή. Δώσε σήμα κινδύνου, κινδυνεύουμε. Μάλιστα, καπετάνιο. Κράτα σταθερή πορεία. Σταθερή πορεία. Μα καλά, τόσο πολύ σε πειράζει η θάλασσα. Γιατί ήμουν ποτέ γοργόνα. Άντε κι εσύ. Αρχικαπετάνιε. Ποιος είναι αυτός. Δεν είστε ο αρχικαπετάνιος Παρλαπίπας. Διατάξτε. Το καράβι έχει πρόβλημα. Βάζει νερά. Και γιατί δεν φωνάζετε έναν υδραυλικό. Σας ζητάει ο καπετάνιος. Ελάτε μαζί. Πού πες. Πού πας, τι κάνεις. Πρέπει να σώσω το καράβι. Έχω δώσει τον όρκο. Στο διάλογο τα σκαλιά. Τα πήρανε. Καπετάνιε, ήρθε όρκη, καπετάνιος. Τι γνώμη σας, αρχικαπετάνιε. Ποια γνώμη μου. Το πλοίο κινδυνεύει. Ποιο πλοίο. Το πλοίο κινδυνεύει. Βάζει νερά. Νερά, ποια νερά. Αφού όλο νερά είναι. Δεν υπάρχει τρόπος να το επισκευάσουμε. Μάλιστα, παρακάτω. Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου και δεν παίρνουμε καμιά απάντηση. Μάλιστα, παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Παρακάτω είναι ο βυθός που μας περιμένει. Εκτός αν εσείς με την πείρα σας βρείτε καμιά άλλη λύση. Τη βρήκα κιόλας. Ποια είναι. Θα εξαφανίσω το πλοίο. Ένα. Δύο. Τρία! Χαμ! Υπερβολές! Πολλές υπερβολές! Ούτε στα δελτία ειδήσεων δεν έχουμε τόσες! Μα αυτό είναι το θέμα του σύριαλ, κύριε Διευθυντά. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι περιγράφουμε τη ζωή ενός ψεύτη. Ναι, αλλά έχουμε διαμαρτυρίες από τους πολιτικούς μας. Που λέμε ψέματα. Όχι! Αλλά γιατί δεν κάνουμε και τη δική του ζωή σύριαλ. Έλα, Πίπι Τζούνιορ, κόνησε λίγο την ωρίτα σου, μην ξεσκοπείς σου, έλα, Λίσσα μου! Αλλό, γεια σας. Ναι, δεν μπορώ να τον διακόψω αυτή τη στιγμή. Είναι επισκολημένος. Δίνει συνέντευξη σε μία δημοσιογράφο. Πότε να τον ενοχλήσετε, για να σκεφτώ. Μα νομίζω μετά από 5-6 μήνες θα μπορέσει να σας μιλήσει. Ευχαριστώ. Γεια σας. Κύριε Παρλαπίπα, πολλοί από τους αναγνώστες μας ζητούν να μάθουν περισσότερα πράγματα για την προσωπική σας ζωή και ιδιαίτερα για την οικονομική σας κατάσταση.
κατάσταση. Γιατί, μήπως είναι εφοριακή? Όχι βέβαια. Είναι διακρισή αν σας ρωτούσαμε από ποιες δουλειές δημιουργήσατε τη μεγάλη και τεράστια περιουσία σας. Ό,τι και να σας πω θα είναι ψέμα. Γι' αυτό γιατί να σας το πω, αφού δεν θα με πιστέψετε. Γενικά, είστε ένας πολύ παράξενος άνθρωπος. Παραξενεύομαι που κακούω αυτό το πράγμα. Διότι τη σημερινή μας εποχή δεν είναι καθόλου παράξενο να είναι κανείς παράξενος. Βέβαια, τώρα όσον αφορά για την τηλεόραση που βλέπουν οι τηλεθεατές υπερβολές. Ναι, είναι υπερβολές, το λέω με μεγάλη μου λύπη. Είναι υπερβολικός. Υπερβολές! Σωστά. Ξεπερνάει τα όρια και της πιο τολμηρής φαντασίας. Γιατί στη ζωή μας δεν γίνονται φανταστικά πράγματα που λέμε ότι ούτε στον κινηματογράφο δεν γίνονται. Δεν κάθεται τα πόδια μου. Θέλετε. Ναι, αλλά κάτσε κοπέλα μου, κάτσε έτσι, μπράβο. Αναφέρεται όμως στον κινηματογράφο. Ναι. Και από ό,τι διάβασα, υπήρξατε ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου. Ναι, αλλά του βουβού όμως, του βουβού. Γιατί τότε υπήρχαν πολλοί κοφάλαλοι. Τώρα νομίζω ότι ελαττώθηκαν. Λέτε. Ναι. Και σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα επεισόδιο στην τηλεόραση που δείχνει το πόσο μεγάλο στάρ είσαστε. Ναι, να κάτσεις να το δεις. Σήμερα είναι το επεισόδιο που κάνω τον Ταρζάν. Πιάσε μου τη μαγκούρα να σηκωθώ. Σκύψε λίγο. Κι άλλο. Κι άλλο, εκεί, εκεί είσαι. Μη σηκώνεσαι. Να σηκωθώ τώρα. Όχι ακόμα, κόκορας είμαι. Ευτυχώς που έπεσα στα μαλακά. Γέλη! Έλα βρε Τζενάκη, πάσε τα αστεία. Αμάν, δεν έκανες αποτρίχωση. Καλή θεία, ακόμα τώρα σε το επεισόδιο. Υπάρχει και συνέχεια. Αυτό που παίζει τον Ταρζάν είναι χτυσιάρης. Πού τον βρήκατε? Εγώ θα τον έπαιζα με ένα θερδό ανήμερο. Θεριό 30 κιλά. Ταρζάν! Πού είσαι, Ταρζάν! Πάμε καλά, ρε. Δεν φάλετε αλάτι, δεν τρώγετε και έτσι. Πιάσε τον, θα τον πάμε μετά αύριο.
Ανησάβρα, σέτα, ρε! Αλίκη όταν θυμώνει. Μπράβο. Πώς βαράει τα πέναλτι ο Σαργάνης να η μπάλα. Και δεν μου λες πώς κάνει ο Κιτ στον υπότι της ασφάλτου. Ταρζάν. Τζέιν, σου έρχομαι. Τζέιν! Έλα! Τζέιν, μούρλια είσαι! Δοκίμασε! Εγώ ανυπομονώ να δω την τζίτα! Εσύ να πάω να καλύψω τις αρκούδες! Τις τάισα! Πώς τις τάισα, αφού δεν έχουμε αρκούδες! Αυτό κι άλλο, μωρί! Ψηλός, λιγνός και ψεύταρος! Αχ, Αμαλία μου! Έχουμε γίνει ρεζίλοι από Ιερά Πέτρα μέχρι Σουφλή. Και όπως διάβασα στο τηλέραμα, οι ψευτιές για τις ταινίες που γύρισε συνεχίζονται. Και που να δεις και το σπουδαιότερο. Στο σημερινό επεισόδιο αναφέρει και σένα. Ε, όχι. Τουλάχιστον μου έχει δώσει καλό ρόλο. Μπα, σου άρεσε, βλέπω. Ψωνάκι, ψωνάκι. Να σου πω, από μικρή ήθελα να ασχοληθώ με τη τέχνη, αλλά ο μπαμπάς... Δεν πιστεύω να είναι και αυτή η ταινία βουβή. Όσο πάμε και το προχωράμε, Αμαλία μου. Όχι μόνο δεν θα είναι βουβή, αλλά την έκανε και musical. Με τ' αυτόματο στο χέρι και με το σκληρό υφάκι κάνω δουκικό νομάω όσο θέλω παραδάκι. Για τα λούσα μιας κυρίας μια τράπεζα δεν φτάνει. Γι' αυτό κλέβουμε 5-6 μια κυκλούβα δεν μας πιάνει. Οι ληστείες είναι μόδα και σαν Bonnie και σαν Klein. Οι ληστές παίρνουν και δίνουν και τη βγάζουν very fine. Μια ληστεία την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Την κακή του μέρα. Μια ληστεία την ημέρα. Το γιατρό το κάνει πέρα. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Τρεις και την κακή του μέρα. Πρόκειται για μια ληστεία. Έλα, έλα. Τα λεφτά σου, τη ζωή σου, κάνε γρήγορα. Κουνήσου. Όποιος κάνει πως αλεύει, τον πελάτο θα γυρεύει. Βγάλε όλα τα λεφτά, 5.000 να είναι και πολύ κολαριστά. Έχω μόνο των 1.000. Μη μου κοπανάς βλακίες και παράτα τα αστεία. Μα δεν έχω, μου τα πήραν στη χασινή ληστεία. Δώσε τα λεφτά σου, λέμε, και παράτα τις πλάκες. Είμαστε ληστές, αείμε, και δεν είμαστε μαλάκες. Δώσε τα λεφτά σου, για καλώς θα μας σκοτώσουν. Κάνε γρήγορα, δε μάπα, θα έρθουν και θα μας τσακώσουν. Πάρτε αυτά. Δεν έχω άλλα. Δεν υπάρχουν καταθέσεις. Χρόνο θέλεις να κερδίσεις και τους μπάτσους να καλέσεις. Όχι, όχι. Παίρνω όρκο. Μάρτυρες είσαστε όλοι. Σου χρειάζεται καθήκη για να σφίξουνε οι κόλλοι. Δώσ' τα όλα. Γιατί αν είναι μόνο αυτές οι καταθέσεις, αν ξανάρθω για ληστεία, να καθίσω να με χέσεις. Μόνο αυτές. Μόνο αυτές. Τίποτα άλλο δεν θα βρείτε. Κράτησέ τα τότε, γύφτε. Πάμε όλοι. Κυρίες, κύριοι. Μα συγχωρείτε. Μια ληστεία την ημέρα, το γιατρό το κάνει πέρα. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα. Τρεις και την κακή του μέρα. Αυτός δεν έχει το Θεό του.
Ήθελα να ξέρω πού τα σκέφτεται. Μυαλό κουνέλας, Αμαλία μου, ο καινούριος Μινχάουζεν. Εγώ πάντως τη βρίσκω πολύ διασκεδαστική σειρά. Τη προτιμώ από τη δυναστεία. Ε, όχι. Αυτή έχει περισσότερα παραμύθια. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι δύο με καρφώνουνε. Γιατί νιώθω κάτι σου βγαίνει στην πλάτη. Τι σου λέγε πάλι, Πόπη μου, σε τρέλανε με τις παρλαπίπες του. Απέναντι, αστεία. Βρήκα την ιστορία που μου διηγήθηκε αρκετά ενδιαφέρουσα. Δεν ήξερα ότι ο θείος είχε συλλάβει στα νιάτα του το λίσταρχο Καρβέλη. Το έκανε κι αυτό. Διετέλεσες και χωροφύλακας και δεν το ξέραμε. Δεν το συνέλαβα ως χωροφύλακας. Το συνέλαβαν εμέν το λίσταρχο Καρβέλη, αλλά... Υπήρχε και Καρβέλης. Εγώ μόνο έναν Ταβέλη έχω ακουστά. Κρίμα. Η γνωριμία σου με τους ληστές είναι πολύ περιορισμένη. Εγώ φταίω. Κι εγώ μόνο τον Ταβέλη θυμάμαι. Κακός. Ξεχνάτε τον καλύτερο. Διότι ο Ταβέλης μπροστά στον Καρβέλη είναι β' εθνική. Εγώ σας μιλάω για μεγάλο λίσταρχο. Χέσω τα καρδοφύλια σας! Οικονομία στα πυρομαχικά, ρε! Μην ξεχνάτε ποτέ ότι σφαιρούλι το σφαιρούλι γεμίζει το σακούλι. Βρήκατε λογιστή? Όχι ακόμη, αρχηγέ. Είστε όλοι ανίκανοι! Πρέπει να τακτοποιήσουμε τα βιβλία μας! Ως πότε, ρε, θα κρυβόμαστε από την εφορία? Εγώ δεν μπαίνω φυλακή για χρέη προς το δημόσιο! Δεν είμαι φοροφυγάς! Το όνειρό μου είναι να μπω στη λίστα των 100 πρώτων πλουσίων. Αρχηγέ! Τι είναι, ε? Έπιασε έναν να τριγυρνάει στο λιμέρι μας και αναγκάστηκα να τον δέσω. Δεν ήθελα να μάθει για τη σπηλιά μας. Πάμε να δούμε ποιος είναι. Εδώ τον έχω, αρχηγέ. Ξέρεις που βρίσκεσαι, δε χαραμάδα? Λέγε, τι ζητάγες εδώ? Δουλειά. Δουλειά? Θέλεις να γίνεις ληστής? Όχι. Αλλά τι άλλο να γίνεις εδώ, κουρέας? Όχι, έμαθα ότι ζητάτε λογιστή. Είσαι λογιστής? Κακό είναι, αν είναι να μην είμαι. Είσαι, ρε, ή δεν είσαι? Είμαι. Είσαι? Όχι, δεν είμαι. Ρε, είσαι ή δεν είσαι? Και είμαι και δεν είμαι. Εσείς, δρόμο τώρα. Στη βάρδια σας. Έχετε συνεχές ωράριο. Εγώ θα μιλήσω με τον λογιστή. Κι εγώ με τον αρχιλιστή. Και τη μοιρασιά της χρονιάς πότε θα την κάνουμε? Ρωτάει πολλά, καθαρίστε τον. Η μοιρασιά θα γίνει το γιώμα. Και μετά γλέντι και χορός. Χορός δίχως γυναίκες γίνεται, αρχηγέ. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Να πω μια ιδέα. Να πεις, ρε. Δεν υπάρχουν γυναίκες εδώ κοντά? Κάτω το χωριό είναι γεμάτο. Ε, τότε τι κάθεστε? Ε, και τι να κάνουμε? Κλέφτε καμιά δεκαριά, τι κλέφτες είσαστε? Ε, λοιπόν, εσύ έχεις μυαλό. Να μη σε ματιάσω. Ψαρό σου παρεύτηκες. Ανησυχώ. Ανησυχώ πολύ, Αμαλία μου. Μετά νιώσα που τον άφησα να πάει στο κρυσφύγετο του Καρβέλη. Έτσι και καταλάβουνε το κόλπο που τους έχει στήσει, πάει τον σκότωσαν. Και τότε να πάμε να τον βρούμε, ίσως μας χρειάζεται. Ναι, να πάμε. Να πάμε σήμερα. Τώρα αμέσως. Αχ, λες να ζει ακόμη ο Πίπης μου. Πόσο νοστάλγησα τη θεία μορφή του. Έλα, σήκω, σήκω. Να σου πω, να μην πάρουμε τα χρυσαφικά μαζί μας, γιατί μπορεί να μας τα κλέψουνε. Για να τον δω ακόμα μια φορά θα δίνα μέχρι και τη ζωή μου. Μα είναι τόσο, μα τόσο πέδαρο. Έλα, πάμε. Ελπίζω να είσαι τίμιος. Τιμιότατος, τιμιότατος. Έτσι, μπράβο. Γιατί εμείς τους άτιμους τους καθαρίζουμε. Πολύ καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε. Η εταιρεία μας έχει αρχές. Πολύ μ' αρέσει αυτό να έχετε αρχές, πολύ μ' αρέσει. Δεν μου λες, πώς είπες το όνομά σου? Πίπης Παρλαπίπη. Σαν όνομα ξερατό. Τέλος πάντων, εγώ μπορεί να είμαι λίσταρχος, αλλά έχω φιλοδοξίες. Να γίνετε αρχιλίσταρχος. Πολύ ωραία φιλοδοξία.
Θέλω να μπω μέσα στους ετατό. Θα μπείτε. Δεν ξέρω πώς θα βγείτε. Θέλω να με γράψουν όλες οι εφημερίδες. Σας έχουνε γραμμένο. Είστε ο πρώτος καταζητούμενος. Γιατί λοιπόν να μην γίνω και ο πρώτος φορολογούμενος. Οι άλλοι δηλαδή που πληρώνουν φόρους στο κράτος είναι πιο πλούσιοι από μένα. Έχετε δίκιο. Καλά, αυτός είναι πολύ μουρόχαυλος. Κυρία Μουρόχαυλε, κύριε Αρχιλίσταρχε, ήθελα να πω. Θα με φάει η αγωνία. Η αγωνία δεν μας τρώει, ο Καρβέλης μη μας φάει. Βαρέθηκα να πίνω τα ίδια και τα ίδια. Τι είναι αίμα? Κόκκινο κρασί. Αυτό βρίσκω, αυτό κλέβω. Λοιπόν, το πιάσες το θέμα. Θέλω σαν φορολογούμενος να κάνω μπαμ. Αφού θα μπλέξεις με την εφορία, είναι σίγουρο το μπαμ. Τι βιβλία λες να ανοίξουμε? Εσόδων και εξόδων. Κόβεται τιμολόγια, κόβεται αποδείξεις. Τι είναι αυτά? Όταν κάνετε μία ληστεία, δεν κόβεται τιμολόγια? Όχι, μόνο κεφάλια κόβω. Αυτά δεν τα αναγνωρίζει η εφορία. Όταν παίρνετε πρώτες ύλες, κόβετε αποδείξεις. Τι είναι οι πρώτες ύλες, ρε? Μαχαίρια, κουμπούρια, κανόνια. Δεν ζητάω τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν τα αγοράζω. Τα κλέβω για λόγους οικονομίας. Καλή οικονομία, αλλά αυτό όμως είναι παρανομία. Είστε παράνομο. Μη σας νοιάζει. Εγώ θα τα τακτοποιήσω όλα. Και τώρα ας μπούμε στο ψητό. Τι μισθό θα παίρνω? Μισθό? Τι είναι αυτό? Εγώ δεν θα παίρνω λεφτά. Πώς θα ζήσω? Θα μπεις στη μοιρασιά. Θα γίνεις μέτοχος που λένε. Είσαι ευχαριστημένος? Πολύ. Αρκεί να κρατήσετε το λόγο σας. Λόγο τιμής. Τώρα έδεσα. Να μη σώσω να ξανακλέψω. Σιγουρεύτηκα. Και το βράδυ θα πιείς, θα πας και θα γλεντήσεις μαζί μας. Γυναίκα δεν έχεις? Ναι, έχω. Μία πολύ όμορφη. Γιατί δεν την έφερες μαζί σου? Φοβάμαι μη μου την κλέψετε. Thank you.
Τι ήρθες, μωρή? Πείτε με, ευγενέστατε, κύριε. Μήπως γνωρίζετε που βρίσκεται το κρυσφύγιο του Λίστερχου Καρβέλη? Γιατί, τι το θέλεις? Να το επισκεφτώ μετά τις φίλες μου. Για ποιο λόγο? Σαν αξιοθέατο. Πάντα μας είναι συντομία. Ξέρετε χορό? Πολύ καλός. Αλλά προς τι ερώτηση? Ελάτε μαζί μου και θα το μάθετε. Σας ευχαριστούμε θερμός. Μας καταϋποχρεώνετε. Είστε πολύ ζουμέρες. Πάμε! Ευχαριστώ! Τσάι σας ζήτησα, κρασί μου βάλατε! Τι να κάνω, Αμαλία μου, να πάω να του μιλήσω? Όχι εδώ, θα το φέρει σε δύσκολη θέση. Και τι να κάνω? Προς το παρόν την πάπια. Κυρία Καρβέλη, με συγχωρείτε. Γιατί όλες οι γυναίκες εδώ μέσα φοράνε φερετζέ? Εμείς έχουμε αρχές, ηθικές αρχές. Τις μαρκαλίζουμε, αλλά δεν τις εκθέτουμε. Δεν θέλουμε να ξέρει ποια είναι η μία, ποια είναι η άλλη. Γι' αυτό και τις φοράμε φερέντζε. Αυτός τώρα αυτομαρκαλίζεται. Δικός μας, ε! Είναι... Μουσική! Σε κανένα να τον καθαρίσω. Όχι, καλέ. Εκεί που είναι τώρα και μετράει το κερατό της. Το δικό σου το δίπορο. Τι είπες?
άσπρο είναι, μου φαίνεται σαν αγκουρωμάτα. Αχ! Σαν ζε τρόντα! Αν είσαι παντρεμένη να χωρίσεις. Γιατί? Γιατί μου αρέσεις και θα σε παντρευτώ εγώ. Ναι, αλλά αφέντης μου. Αφέντης εδώ πέρα είμαι μόνο εγώ. Για να δω και τη φάτσα σου. Αρχηγός! Εσύ! Ρε, Καρβέλη! Σήκω πάνω, βρε! Τι έπαθες, δεν ήρθε ακόμα η εφορία. Τι σου ήρθε? Με ζάλισε η ομορφιά της. Μην το ξανακούσω αυτό, βρε! Μην το ξανακούσω! Είναι δυνατόν να ζαλίσεις εσύ, ολόκληρος λεβέντης, βρε, εσύ, από μία τσουράπο! Ποια είναι αυτή, βρε! Αυτή... Και επειδή... Μαμά! Ο Ιώσεφ! Η Βιργίνου! Όχι και τέτοιο, ρε ζηλίκι. Πάω να κοιμηθώ. Αύριο πρωί-πρωί θα πάω στο δικηγόρο μου. Έστω και τώρα θα σε χωρίσω. Αχάριστη! Το βλάκα, βρε κόπανε κοιμάτσο ο άθιος. Α, το γυάλο και κοπάνω. Αχάριστη γυναίκα. Βρε μέχρι και μονομαχία έκανα για σένα, το ξέρεις. Αναχαθείς, γέρο ξεκούτη. Τι Αβυργινία, σταθείτε. Καθίστε να δείτε τη συνέχεια. Δεν μπορεί να καταλάβει πως εγώ για αυτή τη γυναίκα φέρθηκα σαν υπότη. Μα... Κοιμήθηκε ξανά η Ευγενία. Να! Και να ταΐσει τις αρκούδες! Έχετε αρκούδες? Και σαρκούδες. Μα είπατε να ταΐσει τις αρκούδες. Αν είχαμε, λέω. Είναι γυναίκα μου! Ήτανε! Είναι σου λαό! Ήτανε! Τώρα θα γίνει δική μου. Για να γίνει δική σου πρέπει να περάσεις πάνω από το πτώμα μου. Τότε διάλεξε με τι θα μονομαχήσουμε. Το βρήκα. Με τι? Με χαστούκια. Οκ. Έτσι και πεθάνω, ρε. Όλο μου το βιός τα αφήνω σε αυτή τη γυναίκα. Τα μισά δικά μου, έτσι. Πάρ' τα γυαλιά μου. Να προσέχεις. Μη σε νοιάζει. Πάρ' και την κουμπούρα και μόλις δεις τα σκούρα ρίχτου. Θα αρχίσεις ή θα αρχίσω. Θα μετρηθούμε πρώτα. Πού? Α, μπέμπα μπλόμ, του κήθε μπλόμ. Α, μπέμπα μπλόμ, του κήθε μπλόμ. Μπλιμ μπλόμ, μπλαμ. Εγώ αρχίζω. Ηρέμησε, πάντα υπάρχει ελπής. Πώς τον βλέπεις τον αγώνα? Χ. Πάμε για εκλογές. Το πιάσατε? Μάλιστα, κύριε Παρλαπίπα. Γερή σφαλιάρα. Ετοιμάστε τα κελιά. Σας φέρνω και τους άλλους. Να ο νέος αρχηγός μας. Ζήτω ο 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 αρχηγός μας. Ησυχία, ησυχία. Εγώ από εδώ και πέρα θα είμαι αρχηγός σας. Γι' αυτό λοιπόν ακολουθήστε με. Πανείτε!
Βιργινία! Τι είναι, Πίπη μου, πάλι έχεις ορμές. Έλα να δει τι γίνεται. Οι κριτικοί μας γράφουν για το χθεσινό επεισόδιο. Σκίσαμε, σκίσαμε. Οι κριτικοί όλα τέτοιες άχλες επαινούν. Πες εμπρός. Γιατί να πέσω μπρος. Δεν σου είπα να πέσεις εμπρός, σου είπα πες μπρος. Μπρος. Συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά έφεραν ένα φάκελο για σας. Φάκελο, δεν είπαν ότι θα τους κάψουνε. Μάλλον αυτό θα τους ξέπεσε. Για διάβασε να δούμε τι λέει. Διάβασε, Ευγένιε, γλυκέ μου. Μισό λεπτό. Σας καλούν επιγόντως στην εφορία σας για κάποια επίγουσα υπόθεσή σας. Φαίνεται ότι τους άνοιξε την όρεξη με τον Καρβέλη. Αχ, πολύ ωραίο το χθεσινό επεισόδιο. Για να δούμε το σημερινό επεισόδιο με την εφορία. Τι θα είναι. Παρακολούθησα στην τηλεόραση, κύριε Παραλαπίπα, όλα τα επεισόδια που μεταδόθηκαν μέχρι σήμερα. Καλά το κουράγιο σας, κύριε Έφορα. Είμαι βέβαιος ότι τα έχετε πει όλα αυτά τα ψέματα στη ζωή σας. Από πού είστε βέβαιο? Από τα ψεύτικα στοιχεία που βρήκα στη φορολογική σας δήλωση. Τι μαλαγάνα είσαι, κύριε Έφορα. Τι ωραία που τα λέτε. Εγώ δεν γελάω καθόλου. Μιλάω πολύ σοβαρά. Τα ψέματα σας αλλού. Όχι σε μένα, κύριε. Εγώ δεν είμαι ψεύτης, θα σου κάνω μήνυση, έτσι. Εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν είπα ψέματα. Και δεν είναι σωστό να προσβάλλεται έναν Βαλκανιονίκη που δόξασε τον τόπο του. Μπα, Βαλκανιονίκης. Σε ποιο αγώνισμα? Στο άλμα επί κοντό. Μπα, δεν το ξέρω αυτό. Τότε πρέπει να ξέρετε ότι βασανίστηκα από τους Γερμανούς. Βασανιστήκατε? Βασανίστηκα! Αλλά δεν πρόδωσα! Δεν πρόδωσα! Να τον βασανίσετε σκληρά μέχρι να μιλήσει. Τον βασανίζουμε. Περισσότερο! Σκληρότερα! Για βόλο, σερ κομμαντάντ! Λέγε! Λέγε ποιοι είναι οι συνεργάτες σου. Λέγε! Λέγε! Δεν λυγίζει με τίποτα. Συνεχίστε τα βασανιστήρια. Δοκιμάστε ότι πιο σκληρό. Πρέπει να μιλήσει. Λέγε ποιοι είναι οι συνεργάτες σου. Λέγε! Λέγε, μην λούστε! Κοροτάμεις! Μαν! Είστε όλοι ανίκανοι. Μα είναι μεγάλης αδοχής. Τώρα θα δεις πως θα τον κάνω εγώ να μιλήσει. Λύστε τον. Και φέρτε τον δίπλα να καλοπεράσει. Μα αυτός είναι μουγκός. Ιδιώτ. Ιδιώτ. Πάους. Τους την έφερα. Και πώς γλιτώσατε? Με την εξουπνάδα μου. Τους δέντεψα και με απαλλάξανε. Εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας απαλλάξω για την ψεύτικη φορολογική δήλωση που κάνατε στην εφορία. Θα πληρώσετε πρόστιμο. Πρόστιμο? Τι πρόστιμο? Α, όχι πολλά. 118 εκατομμύρια. Α, 118 εκατομμύρια. Τι! 118 εκατομμύρια.
πάντα τους συζύγους σας. Λυπάστε, γιατί δεν προλάβατε να πάρετε το πρόστιμο. Αχ, ταράχτηκα πάλι. Γλύψαμε να ηρεμήσω, Πίπη μου, γλύψαμε. Εγώ έκανα το υπηρεσιακό μου καθήκον. Είδα όμως ότι δεν είχε και πολλές συμπάθειες ο Μακαρίτης, γιατί κανείς από τους συγγενείς του δεν τον συνόδεψε στην τελευταία του κατοικία. Δεν το πίστεψαν ότι πέθανε. Ναι, είχε πεθάνει τόσες πολλές φορές στο χρυσό μου. Ναι, τα ακούσαμε κι αυτό. Τέλος πάντων, ήταν γραφτό να χάσει το κράτος ένα σεβαστό ποσό. Κυρία μου, τα θερμά μου συλληπιτήρια. Κυρία μου, την έσκασα. Δεν πέθανα. Είμαι ακόμα ζωντανός. Είμαι κοντά σας. Ψηλό, λιγνός και ψεύκαρος. Μη φεύγετε. Η ταινία είναι τρίωρη. Περιμένετε. Έχετε να δείτε. Μισό λεπτό. Το τελευταίο μου ψέμα ήταν. Καληνύχτα σας.